Κόντρα στο Ζεράλδο. Πάλι Πρίτας. Κλείνει τον άξονα ο Ενσαλίβα. Δεν είχε λύση παρά μόνο στον Νέτο δεξιά. Η σέντρα για τον Χαβίτο, κεφαλιά δοκάρι. Και το σούτο κόκκι, 1-0 ο Άρης. Στο 23. Από το σούτ του ανενόχλητου Ισπανού. 0-1. Η σέντρα του Νέτο, εξαιρετικά ο Χαβίτο. Η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά. Ο Κόκκι πανηγυρίζει για πέμπτη φορά στη σεζόν. Εκτελεί ο Μαντούκα, Μαϊστόροβιτς και Σιφάκης. Μαντούκα εκτελεί τα στημένα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ανάποδο του Εντίνιο στη γραμμή, ο Νέτο. Και άλλη σέντρα ο Μαντούκα. Ο Εντίνιο για την κεφαλιά, κόρνερ. Στο 60. Μανφράνο για την κεφαλιά, ο Αλεξόπουλος. Ο Χαβίτο περιμένει την κίνηση του Κάμπορα. Δοκιμάζει το shoot out. Πρίτας πιέζει τον Μπλάνκο. Κόκκε. Η πάσα εξαιρετική για τον Κάμπορα με τον Μαϊστόροβιτς. Έκοψε την μπάλα και έμεινε όρθιος ο Χαβίτο. Out. 3-4. Κόκκε. Χαβίτο. Σέντρα για τον Κάμπορα. Ο Ρεγκέιρο γυρίζει. Ο Κάμπορα πιάνει αέρα. Και ο Σάχα πιάνει την μπάλα. Σκόκο. Ο Μπλάνκο, η κόντρα. Ο Μαντούκα στην κίνηση στο Σιφάκι. Διεθνής Πορτογάλος. Ωραίο σουτ. Με το αριστερό Μαντούκα. Το στόπ του Λαμπριάκου, το γέμισμα του Μαϊστόροβιτς. Αλεξόπουλος, Εντίνιο, Αλεξόπουλος, έπεσε στην περιοχή ο Χουανφράν, Αλεξόπουλος, Μαϊστόροβιτς, έξω, κόρνερ, για μαρτυρία για πέναλτι. Ξανά εδώ ο Καφές, τον κρατάει από το αριστερό πόδι ο Πρίτας. Ο Άρης από το 89, θέλει να κρατήσει 20 χρόνια μετά 0 παθητικό, αλλά και σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη. Χτύπησε ο Χουανφράν και πάει με πολύ άγριο τρόπο στον... Αν και πεσμένος, έκανε βουτιά για να πάει στον Κόκκε. Γιατί χτύπησε στο συμπατριώτη του. Κόκκινη στον Κόκκε. Εκτελεί ο Ενσαλίβα για να πάρει την κεφαλιά ο Αλεξόπουλος. Ο Μαϊστόροβιτς γύρισε, out! Νέτο, Χαβίτο, Νέτο, Κάλβο, Χαβίτο, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, out! Ο Χαβίτο στο 92, δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ρεγκέιρο, ο Ζεράλδο, κάρτα. Τέταρτη σε παίκτη της ΑΕΚ. Οι μαρτυρίες από τον πάγκο του Άρη είναι για κόκκινη στον Πορτογάλο. Τέλος, 0-1 με τον γκολ του Κόκκε στο 23 από δοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ. 20 χρόνια μετά τη μοναδική του νίκη, ο Άρης έρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, επικρατεί της ΑΕΚ, αλλά ενδεχομένως στο φινάλε του πρωταθλήματος να μην έχει αντίκρισμα αυτό το εντυπωσιακό για την ομάδα του Μαζίνιο τρίποντο. Ο Άρης σήμερα κατάφερε να πάρει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με εξαιρετική και προσωπική εμφάνιση αλλά κυρίως της ομάδας. Παρόλα αυτά η Λάρισα κατάφερε να περάσει από τον κύριο Καραϊσκάκης. Μπερδεύονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Τι αισθάνεται γι' αυτό? Bueno, yo en principio me siento feliz porque hemos ganado, que era lo que nos tocaba a nosotros, que respecto nosotros solo podemos ganar todos los partidos y esperar a ver qué hace Larisa. Y bueno, respecto al equipo, yo me siento muy contento porque hemos ganado un campo muy difícil y bueno, hay que seguir esperando hasta el último partido. Αρχικά θα πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος μου. Εμείς ήρθαμε εδώ με ένα και μοναδικό σκοπό, να πάρουμε το αποτέλεσμα που ήταν το νικηφόρο. Είχαμε 3 παιχνίδια, είχαμε πει να τα κερδίσουμε και τα 3 και ήθελα να περιμένουμε τι θα κάνει η Λάρισα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και για την νίκη της και θα περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική εκεί που θα κρυφθούν όλα.
πρόλαβε ουσιαστικά την επόμενη ερώτηση. Συνήθως λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά είναι ρεαλιστικό να περιμένει ο Άρης ότι μπορεί να πάρει τελικά την πέμπτη θέση. Empezar que podemos ya clasificarnos a los playoffs. Hombre, mientras haya puntos y podamos, siempre que hay una pequeña posibilidad, nosotros tenemos la esperanza. Luego, bueno, nosotros haremos lo nuestro y luego nos tocará esperar. Όσο υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες, εμείς θα συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Θα κάνουμε τη δουλειά μας στην επόμενη αγωνιστική μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα συνεχίζουμε να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. ΑΕΚ Άρης 0-1 με τον γκολ του Κόκκι στο 23. Στη βαθμολογία των play-off ανάρχιζαν αυτήν την... ανάρχισαν μετά την προτελευταία αγωνιστική. ΠΑΟΚ 3 βαθμοί, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2, η Λάρισα 0.